This is exactly how it looks like. Έτοιμη είναι η Ελλάδα να εφαρμόσει το ψηφιακό πιστοποιητικό, το οποίο παρουσιάστηκε επισήμως σήμερα. Με το ΝΑΜΚΑ και τα στοιχεία του τάξης, οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να το εκδώσουν και να ταξιδεύουν ελεύθερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Let me again repeat that the purpose is not to divide citizens. The EU Digital COVID Certificate is nothing more than a fast travel lane. It will make travel much easier. Especially during the summer, particularly, again, let me repeat how important this is for us. Τα στοιχεία που χρειάζονται θα είναι το όνομα τεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο ή το PCR test 72 ώρων, το πιστοποιητικό νόσησης, ενώ θα έχει και έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επεσήμενε ότι η ιδέα του πιστοποιητικού ήρθε από την Ελλάδα. But I'm very proud to be here for the first time in Greece. You announced this important tool that will be implemented and that will be key for our citizens everywhere in Europe. And όλα τα στοιχεία των πολιτών θα μπαίνουν σε μια κοινή βάση δεδομένων, αλλά δεν θα διατηρούνται από τις χώρες που μπαίνουν ταξιδιώτες. Για σκοπούς επαλήθευσης θα ελέγχεται μόνο η εγκυρότητα και η γνησιότητα του πιστοποιητικού. The Greek platform, which we just saw, is one of the first to be functionally ready, very much along the lines of the Greek recovery plan. Which was also ready amongst the first. Η Ελλάδα θα είναι νωρίτερα έτοιμη για τη χρήση του και θα το χρησιμοποιεί με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις οποίες θα έχει συνάψει διμερή συμφωνία.